Το θέμα με τα χημικά που σκοπεύουν να εξοδερώσουν στην θάλασσα της Μεσογείου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα που θίγει την Κρήτη άμεσα. Δεν έχει δοθεί απαραίτητη σημασία. Νομίζω ότι είναι καιρός να ξεσηκωθούμε σαν πολίτες, να αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει. Στα πλαίσια αυτά, θα κάνουμε ένα πανκριτικό συλλαλητήριο στο Αρκάδι στις 23 Μαρτίου, δηλαδή μεθαύριο Κυριακή. Σκοπεύουμε να βάλουμε από την περιφέρεια Κρήτης λεωφορεία από κάθε πόλη του νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα θα ξεκινάνε από τα ΚΤΕΛ, θα ξεκινήσουν από τα ΚΤΕΛ Σιτία στην Κυριακή το πρωί στις 8 η ώρα, 8 και 45 από το ΚΤΕΛ Ιεράπετρας και από το ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου στις 8 και 4. Θα συναντηθούν όλα μαζί και τα τρία λεωφορεία μαζί με τα λεωφορεία που θα έχουν οι Δήμοι στα αντίστοιχα σημεία και θα συναντηθούν στον Άγιο Νικόλο και θα φύγουμε όλοι μαζί για το Αρκάδι. Θέλω να πω τα εξής, συμπληρώνοντας τα προηγούμενα. Μέχρι τώρα τα χημικά όπλα τα εξοδοτέρναν στο έδαφος, δηλαδή σε σταθερές εγκαταστάσεις σε έδαφος. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θέλουν να τα εξοδετερώσουν στη Μεσόγειο θάλασσα, εμπλό, δηλαδή μέσα σε καράβια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι κάτι καινούριο και αυτό το καινούριο μπορεί να έχει και κάποιο λάθος. Η Μεσόγειος θάλασσα έχει ένα πάρα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, είναι μια κλειστή θάλασσα. Είναι η θάλασσα που από εκεί παίρνουμε τον πλούτο και ζούμε όλοι μας και οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να είναι μοιραίο. Είναι υποχρέωση, είναι ευθύνη, είναι καθήκον όλων μας και των εκλεγμένων και των φορέων και των εκπροσώπων και κυρίως των πολιτών του λαού της Κρήτης να αντισταθούμε σε αυτό. Από την Κρήτη που ξεκινάνε όλες οι επαναστάσεις, από την Κρήτη που είναι, είναι στην καρδιά της Μεσογείου, από εδώ πρέπει να ξεκινήσει και αυτό. Γιατί πολλές φορές οι φωνές των πολιτικών δεν είναι αρκετά δυνατές, αλλά η φωνή του λαού είναι πάντα πιο δυνατή. Οπότε παρακαλώ όλους τους λασιθιώτες να δείξουμε ότι και εμείς αντιστεκόμαστε, ότι συμμετέχουμε σε αυτό. Παρακαλώ να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ.